χαρμόσυνη κορδονοκρουσία, χαμόγελα και αισθήματα βαθιά συγκινήσεως στις καρδιές των μελών της Ουκρανικής Ορθόδοξης Ενωρίας Κοινότητας του Αγίου Σάββα του Νέου του Ενκαλύμνο στο προάστιο Μπένξια του Σίδνεϊ. Ο λόγος, η υποδοχή για πρώτη φορά μετά την ένταξή τους στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας του ποιμενάρχου τους, Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου κυρίου Μακαρίου. But we cannot eat now. Well, up to you. It's up to me. Με την επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου στην Εκκλησία του Αγίου Σάββα επισφραγίστηκε ένα γεγονός με ιστορικό χαρακτήρα, η επίσημη ένταξη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας της πρώτης στην Πέμπτη Ήπειρο Ουκρανικής Ενωρίας Κοινότητας. Αυτό να είναι μια ωραία αρχή για το μέλλον και την ιστορία της Εκκλησίας. Το ιστορικό αυτό γεγονός εορτάστηκε πνευματικά και ευχαριστιακά με την τέλεση Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου κυρίου Μακαρίου. Παρόντες, ανάμεσα στο εκκλησίασμα, ήταν ο πολιτιακός βουλευτής κύριος Στίβ Κάμπερ, η ύπατη αρμοστής της Κύπρου στην Αυστραλία κυρία Μάρθα Μαυρομάτη και ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ κύριος Χρήστος Καράς. Έμπλεος συγκίνησης, ο Σεβασμιότατος εκτίμησε πως θα ακολουθήσει μια εποχή πνευματικής πρόοδου και ευημερίας για την ενορία του Αγίου Σάββα, ενώ εστίασε την προσοχή του και στον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας. It is a momentous occasion. It is the day of the Lord. And how fitting it is this Sunday when we commemorate the Holy Fathers of the First Ecumenical Council. The fathers that fought for the unity of the holy churches of God. Ο Αρχιεπίσκοπος μετέφερε σε όλους την ικανοποίηση και τις ευχές του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ενώ ευχαρίστησε για την πολύτιμη συμβολή του στην επίτευξη της ενότητας τον ιερατικός προϊστάμενο πατέρα Σάββα Πιζάνια, ο οποίος πρωτύτερα τον είχε προσφωνήσει με θερμούς λόγους και του είχε προσφέρει ένα συμβολικό δώρο εκ μέρους της ενωρίας κοινότητας. Our Ecumenical Patriarchate, as a true mother, has sought to embrace her children and tend to their needs. It was with this motivation that the autocephaly of the Ukrainian Orthodox Church was granted and subsequently the administrative responsibility of the parishes in the diaspora have also been assigned their proper place within our ecclesiastical structure. Από την ομιλία του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η αναφορά στην τραγωδία του πολέμου που μένεται στην Ουκρανία μετά από τη ρωσική εισβολή της 24ης Φεβρουαρίου. Our joy is tempered and our enthusiasm is dampened by the sad reality that in Ukraine an unjust and cruel war is taking place. Not a holy war, but an evil and pitiless grab for power. Εκφράζοντας την ακλόνητη υποστήριξη του προς τον δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό, ο Σεβασμιότατος κύριος Μακάριος ολοκλήρωσε τον λόγο του με την πατρική παρότρινση προς όλους να εντείνουν τις προσευχές τους για την επικράτηση της ειρήνης. Благословен Ісус.